Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας τελέστηκε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα και υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου. Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι αγωνιστές της ελευθερίας που μέσα από τη θυσία της ζωής τους μας χάρισαν αυτό που χρωστούμε στους επόμενους. Μας χάρισαν την ελευθερία. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Βασίλης Παπαϊωάννου. Τιμούμε σήμερα εδώ την θυσία ενός ήρωα που την πιο κρίσιμη στιγμή με πλήρη συνείδηση επέλεξε τον θάνατο προκειμένου να δείξει σε όλους εμάς πως τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς θυσία. Στον τόπο της θυσίας του Ζίδρου τελέστηκε τρισάγιο και ακολούθως πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση της ιστορικής μάχης του Μαχαιρά, την οποία παρακολούθησαν αρκετές οικογένειες με τα παιδιά τους. Στον χώρο βρέθηκε και ο συναγωνιστής του Αυξεντίου, Αυγουστής Ευσταθίου. Εάν τον μάλε, ελάτε να τις ρίξετε τις βόμπες σας. Ταυτόχρονα δε, αντίχησε και ηρεμή το χρόνο. Τότε οι πολιτισμένοι απικιοκράτες που ποτέ δεν μπόρεσαν να πιάσουν ζωντανό το Ζίδρο, έδειξαν το αληθινό τους πρόσωπο. Εμπεζίνα μας ρε, του είπα, να μας κρούσουν ζωντανούς. Και μεταπλήθηκε το κρυσφύγετο σε φλεγωμένη κάμινο. Το κορμί του Γρηγόρη Αυξεντίου έγινε στάχτη. Το αίμα όμως και το πνεύμα του παραμένουν αθάνατα για να καθοδηγούν τους όπου γης Έλληνες. Κατορθώσαμε μέσα από λάθη και τον διχασμό να δημιουργήσουμε την ανάγκη να ξαναδώσουμε μάχες για να επανενώσουμε την πατρίδα μας, να την ελευθερώσουμε, να ζήσουμε ειρηνικά μέσα σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο άνθρωπος που νίκησε τον θάνατο, ήταν μόλις 29 ετών. Με την θυσία του επισφράγισε τον αγώνα του για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και την ελευθερία, περνώντας την αθανασία και στην άφθαρτη μνήμη της ιστορίας, επωνομαζόμενος επάξια ως ο αετός του Μαχαιρά.